Θέλω να ξεκινήσω με κάποια βιογραφικά στοιχεία. Όπως ίσως γνωρίζετε, και αν δεν γνωρίζετε θα το μάθετε τώρα, έχω γεννηθεί στα Χανιά, έχω μεγαλώσει στην Αγία Βαρβάρα, έχω κάνει πολλές δουλειές του ποδαριού, πριν καταλήξω στη δημοσιογραφία, την οποία υπηρέτησα 30 χρόνια. Τα λέω αυτά γιατί το 2014 παίχτησα μία άλλη ταυτότητα. Ήμουν το 2014 ξαφνικά ανιψιός της Δάφνη Σιμίτη, η οποία, όπως ξέρετε, κατάγεται από την Άρτα, ένα γειτονικό χωριό των Χανίων. Ε, ήμουνα συνεταίρος του Μπόμπολα και άλλων εργολάβων και βέβαια ήμουνα ενεργούμενο της Μέρκελ. Μιλώ για την εποχή βέβαια που η Μέρκελ δεν ήταν Μέρκελ, αλλά ήταν η Μαντάμ Μέρκελ και όλα τα συνακόλουθα. Εννοώ, εννοώ δηλαδή ότι έχω γνωρίσει από προσωπική πείρα τα fake news πριν γίνουν αντικείμενο μελέτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που κλήθηκα και σήμερα σε αυτή τη συνάντηση. Προσέξτε. Ποια είναι η, η, η ιστορική μου αποτίμηση. Η φανατική των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ θεωρώ ότι είναι ίσως η πρώτη μεγάλη οργανωμένη ομάδα fake news στην Ευρώπη και αυτό το εύσημο πρέπει κάποια στιγμή να αποδοθεί. Προφανώς, κατά εποχές, διάφορες κυβερνήσεις ε, παραπλάνησαν με fake news την κοινωνία και προφανώς και σήμερα υπάρχουν κόμματα και πολιτικοί που χρησιμοποιούν τα fake news. Όμως, μεθοδικά και σε μεγάλη κλίμακα, χρησιμοποιώντας κυρίως το διαδίκτυο, η fake news προπαγάνδα εκτινάχθηκε το 2013-2014 στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό συνέβη γιατί υπήρξαν και κάποιες ευνοϊκές συμπτώσεις για αυτούς που ήθελαν να στήσουν αυτό το σύννεφο της προπαγάνδας. Είναι η διετία λένε τα στατιστικά σα, στοιχεία, που οι Έλληνες ξεπερνούν το ευριακό στάδιο χρήσης των κοινωνικών δικτύων και δημιουργούν τις πρώτες κοινότητες χριστών και επίση, προσέξτε με, είναι οι χρονιές που μεγαλώνουν οι οθόνες των κινητών. Είναι ουσιαστικά οι πρώτες χρονιές που έχουμε τα smartphone όπως τα έχουμε σήμερα. 2013-2014. Άρα τα μέλη και οι φίλοι, αντί να χειροκροτούν, αντί να φυσοκολούν, μπορούν να διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα διασπείρει τις περισσότερες ψευδείς ειδήσει. Και ήταν η εποχή που, όπως έχει αποκαλυφθεί, το κάθε tweet αμοιβόταν με 60 λεπτά. Είναι μια αποκάλυψη ενός τρόλ, διάσημου τρόλ, του καλού στρατιώτη Πίτερ Πάρκερ 83, αν τον θυμάμαι καλά. Τα κέρδη των εμπνευστών, των σχεδιαστών, των πολιτικών fake news ήταν προφανή. Περίπου η επιτυχία ήταν σαν εκείνη του 1835 που μια μικρή, σχεδόν ασήμαντη εφημερίδα, New York Sun, αποφάσισε να δημοσιεύει λεπτομέρειες για το τι έβλεπε με το τηλεσκόπιο στο φεγγάρι ένας αστρονόμος. Και τι έβλεπε. Έβλεπε ανθρωπόμορφες τεράστιες νυχτερίδες, έβλεπε τεράστιες κατσίκες, έβλεπε ναούς φτιαγμένους από ζαφύρια. Προσέξτε, για λίγα χρόνια αυτή η εφημερίδα έγινε η πρώτη σε κυκλοφορία εφημερίδα στον κόσμο. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα. Ο σεβαστός καθηγητής, Τίμωθη Κάρτονας είπε ότι υπάρχει. Εγώ λέω, ίσως υπάρχει. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, και είναι το πρώτο, να δημιουργηθεί μια νέα γενιά δημοσιογράφων. Στις εφημερίδες, στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, στα site, που θα, επιτρέ... που θα επιστρέψουν ξανά στο ρεπορτάζ, και δεν θα αναπαράγουν αμάσιτες τις ειδήσει που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ή γενικότερα στα social media. Έλεγχος των πληροφοριών, αξιολόγηση, ιεράρχηση, ανάλυση και σύνδεση με την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες. Αυτό που λέμε νοηματοδότηση. Μέχρι να γίνουν αυτά, πρέπει να υπάρξουν αντιδράσεις. Να αντιδράσουν τα κράτη. Και εγώ το θεωρώ απαραίτητο. Και η Ευρώπη πρέπει να έχει σύμμαχοι, πρέπει να έχει συμμάχους τις επιμέρους πολιτικές. Όπως ξέρετε, οι Γάλλοι μελέτησαν διεξοδικά τα δημοψηφίσματα και τις εκλογές στην Καταλωνία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αμερική και κατέληξαν σε μια σειρά από προτάσεις. Το γαλλικό εσουρού θα είναι πολύ πιο αυστηρό για τις άδειε λειτουργίας και των ηλεκτρονικών μέσων και θα μπορεί να ανακαλύψει μια άδεια εάν υπάρχει συνεχή μετάδοση fake news ή αν υπάρχει σύνδεση με ξένο κράτο. Στι προεκλογικέ περιόδου τα social media θα είναι υποχρεωμένα να δημοσιοποιούν ποιο έχει πληρώσει, τι έχει πληρώσει και θα υπάρχει και ένα όριο για την αγορά χορηγούμενων μηνυμάτων και βέβαια προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο, είναι δύσκολος, αλλά συμφωνώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε, η δικαιοσύνη να μπορεί να απαντά στη προσφυγή του πολίτη για καταγγελίες που έχουν σχέση με τα fake news. Στη Γερμανία τα πράγματα με τον νόμο, τα ξέρετε, είναι πολύ πιο αυστηρά. Θα πρέπει σε 24 ώρες να ανακληθεί μια είδηση fake news ή ένα ε, ρατσιστικό σχόλιο. Αλλιώτικα επιβάλλονται τεράστια πρόστιμα στι μητρικέ εταιρείε μέχρι 50 εκατομμύρια. Πώ θα ασκείται όμω, υπάρχει το ερώτημα, πώ θα ασκείται ο έλεγχο όταν στο Facebook, μόνο στο Facebook, έχουμε 500.000 αναρτήσεις το λεπτό. Προτείνω το εξή. Είναι λίγο βαρύ που το προτείνω. Σκέφτομαι. Εάν πιστεύουμε στην Ευρώπη, και αν πιστεύουμε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ο υπερασπιστή της ελευθεροτυπίας και στην διαδικτυακή της εκδοχή, πρέπει να επιβάλλει αυστηρούς κανόνες, αυστηρούς ελέγχους, διαφάνειας στους πολυεθνικούς κολοσσούς των μέσων κοινωνικής δικτύωση. Από το να φορολογούνται στις χώρες που δραστηριοποιούνται, μέχρι να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τις αρχές που διέπουν και τα παραδοσιακά ΜΜΕ και που κανείς που έχει παραδοσιακό ΜΜΕ δεν σκέφτεται να τους παραβιάσει. Λέω λοιπόν ότι η συμμόρφωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους κανόνες πρέπει να επιβληθεί ακόμη και αν επιβραδυνθεί η ανάπτυξή τους. Απαντώντας στο αρχικό ερώτημα λοιπόν, λέω αυτορύθμιση μεν αλλά μέσα σε αυστηρούς κανόνες ρύθμισης που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο άλλος δρόμος είναι να παραδοθούμε στα fake news και να περιμένουμε την μετάνοια των Χριστών. Συνέβη. Συνέβη στην Αμερική. Όπως δείχνουν οι τελευταίες έρευνες, η εμπιστοσύνη του κοινού στα παραδοσιακά μέσα, κάθε μέρα της προεδρίας Τραμπ επιστρέφει. Είναι όμως ένας πολύ αργός δρόμος και νομίζω ότι είναι ο επιζήμιος δρόμος της αναμονής. Ευχαριστώ.